5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι ερωτήσεις για την πλαγκινή υβριδική τεχνολογία πολλαπλασιάζονται κάθε εβδομάδα. Τις προηγούμενες ημέρες και με αφορμή τη Mercedes-Benz Α250i, ακούσαμε λεπτομέρειες για τα ωφέλη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Σήμερα, και με δεδομένο ότι η Mercedes-Benz είναι η αυτοκινητοβιομηχανία με τις περισσότερες plug-in υβριδικές εκδόσεις στην ελληνική αγορά, επικοινωνούμε με τον κύριο Στρατή Μπατσολάκη, τον Corporate Sales Manager της Mercedes-Benz Cars στην Ελλάδα. Κύριε Μπατσολάκη, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Καλησπέρα κύριε Κιούση και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Θα χρησιμοποιήσω τώρα ως αφορμή τη νέα GLA 250i, και θέλω να ρωτήσω, με αφορμή την εμφάνιση αυτού του μοντέλου και την αύξηση των plug-in υβριδικών compact μοντέλων της Mercedes-Benz, ποια είναι η στρατηγική που ακολουθείτε και τι πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες? Καταρχήν, όπως είπατε, η plug-in έκδοση της GLA έχει ήδη αφηχθεί στη χώρα μας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη δουν και να την οδηγήσουν σε όλους τους διανομείς της Mercedes-Benz Ελλάς. Mm-hmm. Με την έλευση και της GLA, η Mercedes-Benz διαθέτει plug-in εκδόσεις σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Ενδεικτικά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στον τιμοκατάλογό μας άνω των 20 plug-in εκδόσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες από τη μικρότερη κατηγορία της Alpha Class Hatchback και Alpha Class Sedan έως και τη μεγάλη κατηγορία των SUV όπως η GLC και η GLE. Mm-hmm. Αυτό που περιμένουμε για τα επόμενα χρόνια είναι η παρουσίαση και άλλων plug-in εκδόσεων, αλλά σαφέστατα και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς στρατηγικός στόχος της Daimler είναι το 2030 ένα στα δύο οχήματα που παραδίδονται σε τελικό πελάτη να είναι είτε ηλεκτρικά είτε plug-in οχήματα. Κύριε Μπατσολάκη, πόση οικονομία προκύπτει σε ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης για τον οδηγό ενός plug-in υβριδικού μοντέλου σε σύγκριση με τις συμβατικές εκδόσεις του ίδιου μοντέλου? Αυτό θα το δει κάποιος οδηγώντας το όχημα. Οφείλω να πω πάντως ότι είναι έχει ένα πολύ σημαντικό όφελος η οδήγηση και η χρήση ενός τέτοιας τεχνολογίας οχήματος, καθώς γενικότερα η κατανάλωση ρεύματος αντί καυσίμου είναι πάρα πολύ οικονομικότερη. Έχοντας για παράδειγμα συγκεκριμένα να πούμε την GLA plug-in με αυτονομία περίπου 60 χιλιόμετρων, καταλαβαίνουμε ότι καθημερινές ανάγκες ενός οδηγού μπορούν να καλυφθούν κυρίως με την ηλεκτροκινητήρα, αρκεί βέβαια να φορτίζει την μπαταρία. Σωστά. Από εκεί και πέρα τα plug-in οχήματα είναι η γέφυρα για το μέλλον, που είναι σαφέστατα τα αμυγός ηλεκτρικά οχήματα. Και το λέω αυτό καθώς η αγορά ενός plug-in οχήματος αυτή τη στιγμή εξασφαλίζει την κίνηση εντός της πόλης ηλεκτρικά, στο περιβάλλον δηλαδή όπου έχουμε μεγάλες καταναλώσεις, κυρίως με το σταμάτα ξεκίνα καθημερινά στην κίνηση. Δεδομένου ότι και οι υποδομές φόρτισης στη χώρα μας δεν είναι έτοιμες, ένα plug-in όχημα παλάσει και τον οδηγό κάθε πιθανό άγχος περιφόρτισης και αυτονομίας, εφόσον αυτός θέλει να κάνει ένα μεγαλύτερο ταξίδι. Για το λόγο αυτό λέμε ότι τα οχήματα αυτά συνδυάζουν και τα καλύτερα από δύο κόσμους. Κύριε Μπατσολάκη, ποια είναι τα φορολογικά ωφέλη που προκύπτουν για τους εταιρικούς χρήστες αλλά και για τις ίδιες τις εταιρείες από την επιλογή ενός plug-in υβριδικού οχήματος? Με τα τελευταία νομοσχέδια που ψηφίστηκαν για την πρόθεση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, τα φορολογικά ωφέλη των plug-in οχημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τους χρήστες όσο και για τις εταιρείες. Τα οχήματα με εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έως 50 γραμμάρια και λιανική τιμή προφόρων έως 40.000 έχουν μηδενικό φόρο χρήστη. Τέτοια οχήματα στην γκάμα μας είναι η Alpha Plug-in, η Alpha Sedan Plug-in, η CLA, η GLA και η C-Class, όπου ο χρήστης δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Ακόμα όμως και για τα οχήματα μεγαλύτερης κατηγορίας, όπου η λιανική τιμή προφορών είναι άνω των 40.000, όπως η Ε, η GLC και η GLE, και αυτά τα οχήματα θα έχουν πολύ μεγάλες και σημαντικές μειώσεις σε σχέση με το φόρο που κάποιος πλήρωνε πριν. Από πλευράς εταιριών έχουν δοθεί επίσης κίνητρα, ώστε τα συγκεκριμένα οχήματα να έχουν αυξημένους συντελεστές αποσβέσεις και δαπανών, είτε δηλαδή μια εταιρεία αποφασίσει να τα αγοράσει σαν πάγια, είτε αποφάσισε να τα μισθώσει μέσω κάποιας εταιρείας leasing. Αντίστοιχα, φορολογικά κίνητρα έχουν δοθεί στις εταιρείες για την δαπάνη που θα χρειαστεί προκειμένου να τοποθετήσουν φορτιστές για τα οχήματα αυτά. Ήταν ο κύριος Στρατής Μπατσολάκης, Corporate Sales Manager της Mercedes-Benz στην Ελλάδα, μιλώντας για τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση ή οδήγηση ενός plug-in υβριδικού οχήματος και τα φορολογικά ωφέλη που προκύπτουν για τους εταιρικούς χρήστες από την επιλογή ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στον δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.